Καρι του Χριστού αδελφοί θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το Σαμουήλ Α από το βιβλίο του Σαμουήλ Α είμαστε σελίδα 274 και θα διαβάσουμε από το Ιωτα Α κεφάλαιο και το 14 εδάφιο σελίδες λοιπόν 274 Σαμουήλ Α 11 κεφάλαιο και 14 εδάφιο Τότε είπεν ο Σαμουήλ προς τον λαό έλθετε και ας υπάγομεν εις γάλγαλα και ας εγγενήσωμεν εκεί την βασιλεία. Και πήγε πάς ο λαός εις γάλγαλα και εκεί έκαμον τον Σαούλ βασιλέα ενώπιον του κυρίου εν γαλγάλης. Και εκεί εθυσίασαν θυσίας ειρηνικά ενώπιον του κυρίου και εκεί εφράνθησαν ο Σαούλ και πάντες οι άνδρες Ισραήλς φόδρα. Και είπε ο Σαούλ προς πάντα το λαό «Ιδού, υπήκουσα εις τη φωνή σας κατά πάντα είπατε προς εμέ, και κατέστησα βασιλέα εφημάς. Και τώρα ειδού, ο βασιλεύς πορεύεται προς Εγώ δε είμαι γέρον και πολιός και ήμου ειδού είναι με θυμών. Και εγώ περιεπάτησα εν... ενώπιόν σας εκ νεότητός μου έως της ημέρας ταύτης. Ιδού, εγώ μαρτυρήσατε κατεμού ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον του και χρησμένου αυτού. Τίνος των βουν έλαβον ή των όνων έλαβον, τι να αμβίκησα, να κατεδυνάστευσα ή εκχειροστήνω σε δώρα για να τυφλώσω τους οφθαλμούς μου δια τούτων και θέλω αποδώσει εις εσάς. Οι δε υπον, δεν οι σε εμά, ούτε ουδέ καταδυνάτευσες εμά, ουδέ έλαβες τι εκ της Και είπε προς αυτούς, μάρτης Κύριος εις εσάς. Μάρτης και ο κεχρισμένος αυτού την ημέρα αντάφτυνον δεν βρήκατε εις την χείρα μου δεν. Και απεκρίθησαν, μάρτης και είπε ο Σαμουήλ προς τον λαόν «Μάρτισε ο Κύριος ο καταστήσας των Μωυσήν και τον Ααρών και αναβιβάσας τους πατέρας σας εκ γης Αιγύπτου». Τώρα λοιπόν στάθητε δια να διαλεχθώ με ενώπιον του Κυρίου διαπάσας τας δικαιοσύνας του Κυρίου τα οποία έκαμεν σε εσά και στους πατέρας σας. Αφού ο Ιακώ ήρθε στην Αίγυπτο και οι πατέρες σας εβόησαν προς τον Κύριον, Τότε απέστειλεν ο Κύριος τον Μωυσή και τον Άρων και εξήγαγον τους πατέρες σας εξ Αιγύπτου και κατόχισαν αυτούς εν το τόπο τούτο. Ελισμόνησαν όμως Κύριον των Θεών αυτών, όθεν παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα του Σισάρα, αρχηγού του στρατεύματος του Ασόρ, και εις την χείρα των Φιλιστέων, και στην χείρα του βασιλέως Μωάβ και πολέμησαν εναντίον αυτών. Και βόησαν προς τον Κύριον και είπαν, Ημαρτήσαμεν επειδή εγκατελείπομεν τον Κύριον και λατρεύσαμεν τους Βααλίμ και τους Ασταρόθ. Αλλά τώρα ελευθέρωσον μα εκ της χειρός των εχθρών ημών και θέλουμε λατρεύσει σε. Και απέστειλεν ο Κύριος τον Ιεροβάλ και τον Βεδάν και τον Ιεφθαέ και τον Σαμουήλ και σας ελευθέρωσεν εκ της χειρός των εχθρών σας πανταχώθεν και κατοικήσατε εν ασφαλεία. Αλλά ούτε είδετε ότι ο Νάας, ο βασιλεύς των Ιώνα ήλθεν εναντίον σας, είπετε προς εμέ, ουχή, αλλά βασιλεύς θέλει βασιλεύει εφημάς, ενώ ο Κύριος ο Θεός σας ή το βασιλεύς σας. Τώρα λοιπόν, ειδού ο βασιλεύς, τον οποίον εκλέξατε, τον οποίον εζητήσατε. Και ειδού ο Κύριος κατέστησε βασιλέα εφημάς. Εάν φοβήσετε τον Κύριο και λατρεύετε Αυτόν και υπακούετε στην φωνή Αυτού και δεστασιάζετε εναντίον της προσταγής του Κυρίου, και εσείς και ο βασιλεύς ο βασιλεύς εφημάς, θέλετε περιπατή κατόπιν Κυρίου του Θεού σας. Εάν όμως δεν υπακούετε εις την φωνή του Κυρίου, αλλά στασιάζετε εναντίον της προσταγής του Κυρίου, τότε χείρ του Κυρίου θελήστε εναντίον σας, καθώς εστάθη εναντίον τον πατέρα σας. Τώρα λοιπόν παραστάθητε και είδετε το μέγα του το πράγμα το οποίο ο Κύριος τελικά μη στον οφθαλμό σας. Δεν είναι θερισμός των σήτων σήμερα. Θέλω επικαλεστεί τον Κύριο και θέλει πέψει βροντάς και βροχήν, Για να γνωρίσετε και να είδετε ότι το κακό σας είναι μέγα, το οποίο επράξατε ενώπιον του Κυρίου ζητήσατε σε αυτούς βασιλέα. Τότε επεκαλέστη ο Σαμουήλ τον Κύριον και έπεψε ο Κύριος βροντάς και βροχήν την ημέρα εκείνη και πας ο λαός σε φοβήθη σφόδρα τον Κύριον και τον Σαμουήλ. Και είπε πας ο λαός προς τον Σαμουήλ, δε ήθητη υπέρ των δούλων σου προς Κύριον τον Θεό σου, δι' διότι επροσθέσαμεν, εν πάσα σε εμαρτίες ημών το κακόν, να ζητήσουμε εις εαυτούς βασιλέα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον λαό, μη φοβήστε, συσεπράξατε όλο τούτο το κακόν πλην, μην παραδρομήσετε ἀπόπιστον του Κυρίου, αλλά λατρεύετε τον Κύριο εξ όλης της καρδίας σας. «Και μην παραδρομήσετε, διότι τότε θέλετε πάγει κατόμπι των ματέων, τα οποία δεν δίνανται να ωφελήσωσιν, ουδέ να ελευθερώσωσιν, επειδή είναι μάτια». «Διότι δεν θέλει εγκαταλείψει ο Κύριος των λαών αυτού διατόνομα, αυτού το, το μέγα, επειδή ευδόκησεν ο Κύριος να σας κάνει λαόν αυτού». Η δε μη γέννητο να αμαρτήσω εις τον κύριο ώστε να πάψω από του να με υπερημών» αλλά θέλω σας διδάσκει την οδόν την αγαθήν και ευθείαν. Μόνο φοβήστε τον κύριο και λατρεύετε αυτόν εν αληθεία εξ όλη καρδία σα. Διότι είδετε πόσα μεγαλεία έκαμε ημών. Αλλά εν εξακολουθείτε να πράτε το κακό, και εσεί και ο βασιλεύς θέλετε απολευθεί. Αμήν. Στο αίτημα λοιπόν του λαού Ισραήλ για βασιλιά, το οποίο ο Θεό δεν το είδε καλό, γιατί μέχρι τότε βασιλιάς του ήταν ο Θεός. Αλλά ο λαός Ισραήλ εξεζήτησε άνθρωπο βασιλιά. Αυτό δεν άρεσε στο Θεό, αλλά δεν αρνείται ο Θεός όταν ο λαός ζητάει. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, είναι απόλυτη ανάγκη όταν προσευχόμεθα να προσευχόμεθα κατά το πρότυπο του Ιησού. Εάν είναι δυνατόν Κύριε, να αποφύγω αυτό το πόνο, το ποτήριον τούτο, που συνεχίζει, όμως, πλην όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ. Γιατί εάν τα αιτήματά μας είναι κατά το θέλημα του Θεού, τότε ο Θεός μας απαντάει, έχουμε παρησία προς το Θεό, μας ακούει ο Θεός και καθώς μας ακούει μας απαντάει. Αν όμως τα αιτήματά μας είναι όχι προς το θέλημα του Θεού, πάλι μας ακούει ο Θεός. Μερικές φορές αναγκάζεται γιατί είναι δεσμευμένος, ετείται και θέλει σας δοθεί, να μας δώσει κάτι που όμως δεν θα είναι για την ωφέλειά μας. Γιατί γι' αυτό ο Θεός δεν εμφανίζεται στο λαό του σαν Θεός δοτήρα αγαθών που είναι. Δεν είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός εγώ είμαι ο δοτήρ των αγαθών. Ο Πατέρας είναι αλλά είπε εγώ είμαι ο διδάσκαλός σας. Εγώ είμαι ο καθηγητής σας. Εγώ σας διδάσκω δια την ωφέλειά σας και ήρθε να με ακούγατε. Όταν πλησιάζουμε λοιπόν τον Κύριο Ιησού Χριστό, το βασικό πλησίασμά μας πρέπει να είναι σαν διδάσκαλός μας, σαν κυριό μας και Θεός μας. Βεβαίως τα αιτήματά μας τα ακούει και απαντάει. Αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Εάν για να λάβουμε ζητάμε από το Θεό, εάν για να λάβουμε πλησιάζουμε από το Θεό, να ξέρουμε ότι το περπάτημά μας δεν είναι βάρεστο και δεν θα έχει καλό τέλος. Το επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικό επειδή όλοι μας γνωρίζουμε πώς, πότε, πού και γιατί προσευχόμαστε. Αν η προσευχή μας είναι δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου ο Θεός θα μας δίνει γιατί είναι αγαθός. Αλλά εμείς δεν θα περπατάμε καλά. Αν όμως η προσευχή μας είναι δόξα στο όνομά σου το Άγιο σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ είμαι μικρός και ασήμαντος δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατώ Εάν η προσευχή μας είναι δηλαδή τα πνευματικά, τα επουράνια, τα ασάλευτα, τότε ο Θεός μας βεβαιώνει ότι θα μας ευλογεί αλλά και θα μας δίνει αυτά που πραγματικά έχουμε ανάγκη, αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και αυτά τα οποία ζητάμε συνήθως δεν είναι οι πραγματικές μας ανάγκες. Και έτσι λοιπόν ο Θεός έδωσε βασιλιά στο λαό Ισραήλ και τώρα μπαίνουμε στη μεγάλη αλλαγή. Αλλάζει η οικονομία του λαού Ισραήλ από οικονομία των κριτών και βασιλιά το Θεό μπαίνουμε σε οικονομία βασιλιά άνθρωπο και κριτή άνθρωπο. Όμως το έργο του Θεού συνεχίζεται, η ζωή μας συνεχίζεται και ο Θεός πραγματικά διάλεξε το Σαούλ, δεν θα επαναλάβουμε αυτά που είπαμε όλες αυτές τις προηγούμενες Δευτέρες, τον διάλεξε γιατί ήταν ο καλύτερος που υπήρχε, γιατί ήταν ταπεινός, γιατί ήταν υπάκουος, τον έχρισε και στη συνέχεια τον οδήγησε την οδόν την οποία έπρεπε να περπατήσει. Τον ανέβασε μέχρι το βουνό του Θεού, Εκεί ήταν η συνάθρηση των προφητών, τον βάφτισε, τον πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο, του άλλαξε την καρδιά, τον έκανε νέο άνθρωπο και ύστερα προετοίμασε και την επιβεβαίωση του Θεού. Ξεσηκώθηκε ο Νάας και ο μόνος ο οποίος μπορούσε πια να βοηθήσει ήταν ο Θεός, αλλά χρησιμοποιώντας τον Σαούλ. Και πράγματι κατεστράφει ο Νάας και η αμόν και έτσι πια, τώρα πια, μπορεί ο Σαμουήλ να εγκαινιάσει τη βασιλεία. Δηλαδή να αποχωρήσει από την εξουσία και να αναλάβει άλλος την εξουσία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί. Πάρα πολύ σοβαρό. Και συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη. Κάποια οικογένεια έχει παιδιά. Τα παιδιά είναι υπό την εξουσία μόνο του πατέρα και της μάνας. Μόνο. Κεφαλή του αντρός είναι ο Χριστός. Εάν θέλει ο άντρα να βάλει βασιλιά ανάμεσα στο Χριστό και σε αυτόν, μπορεί. Δεν θα του γίνει καλό. Κεφαλή, του είναι... Κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας. Αν θέλει η γυναίκα να βάλει ανάμεσα, δεν είναι καλό και τα παιδιά είναι υπό την εξουσία των γονιών. Στο οικογενειακό άσυλο κανένας δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει, να ανακατεύεται. Μέχρι ότου όμως που η εξουσία χάνεται από τον πατέρα και τη μητέρα στην κόρη, παραδείγματο χάρη, η οποία παντρεύεται και αναλαμβάνει άλλο την εξουσία. Και αυτό βεβαίω είναι παρακυρίου. Και εδώ διαφοροποιούνται τα πράγματα. Τώρα πια η μάνα δεν επεμβαίνει στην οικογένεια την καινούργια, Άλλαξαν τα πράγματα. Άλλη εξουσία. Νέα πράγματα. Και αυτές τις αλλαγές τις κάνει ο Θεός πολύ συχνά στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο το οικογενειακό δίκαιο που λένε οι άνθρωποι. Οικογενειακές καταστάσεις είναι και κοινωνικές καταστάσεις. Ένας είναι στη δουλειά του προϊστάμενος και μετά του λένε φύγει από εδώ και πασαλού. αλλού. Δεν ξαναγυρίζει πίσω. Δεν έχει εξουσία στα πίσω. Αλλά πριν παραδώσει την εξουσία πρέπει να σταθεί μπροστά στο Θεό. Αυτό που έκαμε ο Σαμουήλ. Εκ σταμάτα, είπε στον εαυτό του θα παραδώσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού την εξουσία που μου έχει δώσει ο Θεός στο λαό Ισραήλ δηλαδή στο βασιλιά του, αλλά πρέπει να φύγω δίκαιος, καθαρός. Έχουμε εξουσία επί της ζωής μας. Η ζωή μας ανοίξει σε εμά. Το τι θα κάνω κανένας σας δεν μπορεί να μου επιβάλλει, γιατί χάνεται η απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Κανείς δεν θα πει κάνε αυτό, σε κανέναν. Μόνο ο Λόγος του Θεού έχει εξουσία να συμβουλεύει, να προτρέπει, να ενισχύει και να παρηγορεί και εμείς να στηρίζουμε, να βοηθάμε και να υπηρετούμε. Αλλά στο τέλος της εξουσίας μας πρέπει να σταθούμε μπροστά στο Θεό να μετανοήσουμε για τα λάθη μας. Γιατί? Για να γίνει καλό και σε μας, δηλαδή σε αυτόν που αποχωρεί από την εξουσία και να γίνει καλύτερο σε αυτούς που μένουν Πώς Ο Σαμόιλ σκέφτηκε και λέει Εάν φύγω εγώ Και έχει κάποιος κάτι εναντίον μου Και εμένα Με δένει Και είναι δεμένος αυτός Πρέπει να λύσουμε κάθε δεσμούς Κάθε δεσμούς πίκρας Ζήλιας, κακίας, λάθους Και επειδή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού Μας διατάζει ο Λόγος του Θεού Αν και μας προτρέπει Αλλά για μας που έχουμε πάρει απόφαση να σταθούμε στο θέλημα του Θεού Ο Λόγος του Θεού είναι η διαταγή Έτσι εγώ θέλω το Λόγο του Θεού στη ζωή μου Το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι χάρις Το θέλω διαταγή Με διατάζει θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Μη συστήνεις τον εαυτό σου και μην κηρύττεις τον εαυτό σου, αλλά δούλο φανέρωσε τον εαυτό σου. Αν λοιπόν είναι έτσι, τότε και έχω εξουσία και είμαι υπό εξουσία. Άρα θα πρέπει να τακτοποιήσω και πάντοτε να τακτοποιώ τις εκκρεμότητες μου, ιδιαίτερο στο τέλος και επειδή το τέλος δεν ξέρουμε ποτέ είναι, κάθε μέρα. Και ο Λόγος του Θεού μας το λέει ακόμη καλύτερα. Μέχρι να τελειώσει η μέρα, μην αφήνει σε κρεμότητες. Τακτοποιήσου πριν τελειώσει η μέρα. Και ο Σαμουήλ αυτό έκανε. Τους φώναξε όλους και τους λέει, «Για έλατε εδώ. Μήπως έλαβα κανέναν βουν, κανένα βόδι από κάποιον από εσά. Έκλεψα. Βόδι ή γαϊδουράκι μήπως έκλεψα Μήπως αδίκησα κάποιον ναι. Και δεν το κατάλαβα Ή συνειδητά Ή νομίζει κάποιος ότι αδίκησα Μήπως καταδυνάστευσα Κοιτάξτε ποιες είναι οι αμαρτίες που ο Σαμουήλ φοβάται για τον εαυτό του Κλοπή Εκμεταλλεύεσαι τον αδελφό σου Απαγορεύεται να εκμεταλλεύεσαι τον αδελφό σου Είναι σοβαρότατη αμαρτία μη τον αδικείς, μάλλον λέει ο Λόγος του Θεού να αδικούμεθα παρά να αδικούμε. Και μη τον καταδυναστεύεις, μη γίνεσαι δυνάστης, κυρίαρχος, εξουσιαστής, αλλά τι να είσαι δούλος. Και ο Σαββαίλ το ξέρει αν και έχει το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης και λέει μήπως αμάρτησα σε αυτά. Και δεν το λέει η αδερφή αγαπητή για να κάνει τον έξυπνο. Το λέει με φόβο Θεού. Θέλει τη μαρτυρία του Θεού. Γιατί έχει συνέχεια η ζωή του. Μπορεί η εξουσία του ως να τελειώνει, αλλά το έργο του ως άνθρωπος του Θεού συνεχίζεται. Και ο λαός Ισραήλ είπε, όχι, κανέναν δεν αντίκησες, κανέναν δεν καταδυνάστευσες, τι καλός που ήτανε, τι ωραία μαρτυρία που είχε. Τι ωραία είναι να έχει καλή μαρτυρία από τα παιδιά σου. Τα καταδυναστεύεις, να μην τα αδικείς, να μην τα εκμεταλλεύεσαι. Αυτά είναι βασικά, βασικά πράγματα. Τι ωραία που είναι να έχει μαρτυρία στα αδέλφια σου. Να μην τα αδικείς, να μην τα καταδυναστεύεις, να μην τα κλέβεις, τα εκμεταλλεύεσαι. Αλλά τι να κάνεις, να τα υπηρετεί. Γιατί η μαρτυρία που έχουμε μέσα στη ζωή μας είναι η μαρτυρία που μας δίνει ο Θεός. Ο Θεός λέει στον αρεστόν αυτού ειρηνεύει και τα άγρια ζώα. Αν βλέπεις λοιπόν να ξεσηκώνονται ενάντια και μάλιστα ανετίος και αυτό να το προσέξουμε, αδερφοί, γιατί πολλέ φορέ μα ξεφεύγει. Εμένα μου είχε ξεφύγει. Όταν βλέπει να ξεσηκώνονται ενάντια και μάλιστα ανετίως γιατί αν υπάρχει σοβαρή αιτία, πρέπει να πάμε να το διορθώσουμε πηγόντω. Αδερφέ μου, συγχώρεσέ με. Αλλά όταν ξεσηκώνονται ενάντια ανετίω, μην λέμε φταίνε αυτοί επειδή είναι το γεγονός. Ούτε να το σκεφτόμαστε έτσι αλλά να λέμε γιατί δεν του ειρηνεύει ο Θεός σε μένα είναι το πρόβλημα τελευταία το κατάλαβα αδερφή και είπα πόσο σοβαρό είναι αυτό όταν απεστάτσε ο Σολομών ο Θεός λέει εσήκωσε αντίπαλον ο Θεός να μας φυλάει όχι να γι' αυτό απαγορεύεται από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μην κρίνετε λέγοντας, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μα πώς δεν θα κρίνω τον άνθρωπο που μα και που είναι αντιώνεται και μάλιστα χωρίς λόγο. Είναι εχθρό σου. Να προσεύχεσαι γι' αυτό να τον ειρηνεύσει ο Θεός. Να λύσει το πρόβλημα ο Θεός. παθεί να διεκδικήσεις τη δικαιοσύνη σου. Γιατί η δικαιοσύνη μας είναι σαρυπαρό ημάτιο. Ο Σαμουήλ λοιπόν ήταν εξαίρετο εξαίρετος. Και όταν όλοι ομολόγησαν ότι δεν έχουμε τίποτα εναντίον σου, δεν ησύχασε. Λέει κάτσε, κάτσε, τώρα πρέπει να είναι μάρτυς ο Θεός. Τώρα ο Θεός να, να βάλει αυτό το οποίο λέτε να το σφραγίσει. Και λέει συμφωνείτε να είναι μάρτυρας ο Θεός και ο κεχρισμένος του. Αμέσως αδερφοί πήγε πίσω και τον σύστησε. Δεν λέει εγώ τον έβαλα. Εγώ τον διάλεξα, εγώ τον έβαλα, όχι ο και χρησμένος του. Ενδιαφέρεται δηλαδή τώρα ο Σαούλ ένας νεαρός. Πολύ πιο νεαρός από αυτόν. Πολύ πιο άπειρος. Εν τέλει πολύ πιο αδόκιμος. Αλλά γι' αυτό είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου. Και θέλει την καλή μαρτυρία ενώπιον του Θεού και ενώπιον του κεχρισμένου. Ξέρει να φοβάται σωστά το Θεό. Αυτούς που έχει βάλει ο Θεός, να τους σεβόμεθα με φόβο Θεού. Μα ο πρεσβύτερος αυτός είναι πιτσιρικάς. Κύριος, να με συγχωρέσει που το λέω έτσι, συνειδητά το λέω. Ποτέ μην το πούμε. Δεν, δεν, δεν είναι να καταφρονούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τη νεότητα του Τιμόθεου. Ίσα ίσα πιο πολύ να φοβόμαστε. Γιατί πρεσβύτερο στην Εκκλησία δεν τον βάλαν άνθρωποι, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Και πίσω από αυτόν δεν είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου, είναι η δύναμη του Θεού. Τώρα, αν θα σταθεί αυτός καλά ή όχι, αυτό είναι δική του δουλειά, δεν είναι δική μας. Δεν είναι δική σου. Ο Σαμουήλ, λοιπόν, γέροντας, με εξουσία κριτού, με καρποφορία μεγάλη, αξιοσέβαστος ενώπιον του λαού, ενδιαφέρεται να έχει και καλή μαρτυρία εκτός από τον λαό που υπηρετούσε και από τον Κύριο και από τον κεχρισμένο του Κύριο. Αυτό επιμένω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πίθεστε και υπακούετε στους προεστώτε σας και μη τους κάνετε να στενάζουνε γιατί αυτό δεν σας ωφελεί. Μη τους κάνετε να γανακτούνε. Να τους κάνετε να χαίρονται. Αλλά προεστώτε δεν είναι μόνο οι πρεσβύτεροι ή ο είναι ο πατέρας για τη γυναίκα. Ο σύζυγος για τη γυναίκα. Οι γονείς για τα παιδιά. Το οποίο πρέπει να είναι αξιοσέβαστο μέσα στην οικογένεια αλλά και αξιοσέβαστο έξω από την οικογένεια. Όταν ο Θεός λέει στους γονείς ότι από εσά θα ζητήσω λογαριασμό ποιος είμαι εγώ ή ποιος είναι τόσο κατάλληλος να πάει να μπει ανάμεσα και να πει έτσι θα κάνεις. Αυτός έχει την ευθύνη, αυτός έχει την εξουσία. Σε αυτόν εδόθη από το Θεό η ευθύνη. Δεν εδόθη από μένα, δεν εδόθη από ανθρώπους. Ο Θεός να μας φυλάει να ζούμε πραγματικά με το φόβο του Θεού. Να μοιάσουμε στους Αγίους ανθρώπους του Θεού, πως είναι ο Σαμουήλ όταν λοιπόν τακτοποίησε τη σχέση του με όλους τους ανθρώπους και με το Θεό, τότε στέκεται μπροστά στο λαό για να αποκαλύψει και να φανερώσει πια να διαπραγματευτεί με τους αδελφούς του εξ του Κυρίου. Τώρα έχει λόγο Θεού. Ταπεινώθηκε για να σταθεί δίκαιος και άγιος ενώπιον ανθρώπων και Θεού και του και χρησμένου. και τώρα ταπεινώνεται για να σταθεί δίκαιος και άγιος ενώπιον του Λόγου του Θεού. Όχι μόνο να τον χαίρονται και να τον σέβονται οι άνθρωποι αλλά και να φοβόνται το Θεό οι άνθρωποι. Δηλαδή, μέσα από το Λόγο του Θεού, να εμπνεύσει με το Πνεύμα το Άγιο το φόβο του Θεού και στους ανθρώπους που το θέλει ο Θεός. Θα ήταν αποτυχημένος κριτής αν φεύγοντας, του λέγανε είσαι πάρα πολύ καλός αδελφός και κριτής, αλλά αυτοί δεν είχαν φόβο Θεού. Ο λαός Ισραήλ δεν είχε φόβο Θεού. Πολύ αποτυχημένος ο πατέρας, αν κάνει το καλύτερο για τα παιδιά του, αλλά δεν έχει εμφυσίσει στα παιδιά του το φόβο του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού. Αποτυχημένο. Εντελώς. Άχριστος. Δεν εξεπλήρωσε την αποστολή του. Μιλάω και για χριστιανούς βέβαια έτσι. Στον κόσμο αυτά όλα είναι και άγνωστα και ακαταλαβίστηκα γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν, μπορεί να, δεν τα καταλαβαίνει και δεν μπορεί να τα καταλάβει τα πνευματικά που περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Και έτσι λοιπόν τώρα η προσπάθεια του είναι, η οδηγία από το Θεό είναι να εμπνεύσει το φόβο που έχει αυτός για το Θεό, τον αγαθό φόβο, όχι φόβο κόλασης, γιατί είπαμε ότι ο φόβος ο ανθρώπινος οδηγεί τον άνθρωπο σε αμαρτία. Φοβάμαι και είπα ψέματα για να κρυφτώ. Κάνουν οι άνθρωποι καταφύγιο το ψεύδος πότε. Όταν φοβόνται με φόβο κόλασης ανθρώπινο. Όταν όμως ο άνθρωπος φοβάται το Θεό, τότε κάνει καταφύγιο του τον Κύριο. Και επιμένα του τον Κύριο. Και στέκεται λοιπόν, λέει τώρα θα διαλεχθώ με σας ενώπιον του Κυρίου, για όλες τις δικαιοσύνες του Κυρίου που έκαμε προς εσάς. Ελάτε τώρα να καταλάβετε πόσα πράγματα έχει κάνει ο Θεός για σας, πόσο σας έχει ευλογήσει, τας δικαιοσύνας δεν λέει, τις ευλογίες, πόσο σας έχει ευλογήσει, αλλά και πόσες φορές έχει απομακρυνθεί από εσάς εξαιτίας Τη συμπεριφορά σα και τις στάσεις σας Και τις θέσεις σας και τη πορεία σας Και ξεκινάει από το Μωυσή Γιατί είναι στην οικονομία Του νόμου τώρα Είναι στην οικονομία, στην οικονομία της, παιδα, της διαπαιδαγώγησης Δεν έχει βγει ακόμη Στην ελευθερία του πνεύματος του Αγίου Δια του Ιησού Χριστού Όταν βρεθήκατε στην Αίγυπτο και μάλιστα σε δύσκολη κατάσταση, όταν ταλαιπωρήσθω, τότε βοήσατε προς τον Κύριο και ο Κύριος σας άκουσε. Γιατί όταν ο άνθρωπος κράζει προς τον Θεό, με τα πάσης βεβαιότητας, ο Θεός θα τον ακούσει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν ζει. Το επαναλαμβάνω. Όποιες και να είναι οι συνθήκες που ζει ο άνθρωπος ταλεπορίας, αμαρτίας, διαστροφής, ασέβειας, ε, εκχύληση αμαρτίας Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται ο άνθρωπος Όταν κράξεις το Θεό Ανοίξει την καρδιά του και φωνάξει βοήθεια χάνομαι Ο Θεός με τα πάση βεβαιότητας θα απαντήσει, θα ακούσει, θα απαντήσει και θα ενεργήσει και πώς θα ενεργήσει έστειλε λέει το Μωυσή και τον Ααρών ο οποίος σας ελευθέρωσε από τη γη της ταλαιπωρίας και σας έφερε στη γη Χανάν, στη γη της ευλογίας, στη γη Ρέουσα, γάλα και μέλι. Και εκεί με τον Ιησού του Ναβί τα πήγατε καλά. Αλλά αποστατήσατε. Λυσμονήσατε τον Κύριο. Και σε αυτό το λυσμονήσατε τον Κύριο πάλι λίγο να μείνω. Ένα μικρό παράδειγμα. Το οποίο το, 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 οποίο, το παράδειγμα είναι ένα λάθο που έχω κάνει και πιστεύω πολύ πολλοί έχουμε κάνει και κάνουμε. Αρώστησε το παιδί μου. Που, που, γρήγορα το γιατρό. Τι σημαίνει αυτό, Το ξέχασα το κύριο. Αρώστησε η Άννα. Πολύ σοβαρά. Με κύλι. Όλη πήγα σπίτι και την είδα, λέω Που, που, πάμε γρήγορα στο νοσοκομείο. Η Άννα όμω δεν λησμόνησε τον κύριο, όχι, λε, stop. Πρώτα θα πάμε στην εκκλησία, θα μα μαλύπ... Μα έτσι πω είσαι, έτσι πω είμαι. Θα μα λείψουν με λάδι οι πρεσβύτεροι και μετά θα πάμε όπου θέλει. Ήρθαμε, την άλυψαν και εκείνη τη στιγμή τη θεράπευσε ο κύριο. Γιατί, για μένα, όχι, για την πίστη τη. Για την υπακοή τη. Μα σε ένα δευτερόλεπτο ήταν η κύλη έξω και κάνει ένα κλουκ και μπαίνει μέσα. Ποιος το έκανε αυτό ο Μέγας Ιατρός Σωμάτων Ψυχής και Πνεύματος Και βέβαια ένα μικρό και ασήμαντο παράδειγμα είναι η Άννα Καλό ένα μικρό και ασήμαντο παράδειγμα κακό ήμουνα εγώ Που λησμόνισα τον Κύριο Και εμφάνισα τη δική μου προσπάθεια Όχι ότι ο άνθρωπος δεν παίρνει πρωτοβουλίες αλλά πάντα παίρνει πρωτοβουλίες διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίο. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Μέσα στην παρουσία του Θεού. Και εδώ το βλέπω πάρα πολύ συχνά σε αδελφούς και στον εαυτό μου. Ξεχνάμε τον Κύριο. Δεν το σκεφτόμαστε. Και λέω, μα πόσο ανόητος είσαι. Πάλι το ίδιο λάθος. Όμω δεν πιστεύω, αδερφοί, ότι είναι τόσο ανοησία όσο είναι ολιγοπιστία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν ξέρω, να μην συνεχίσω. Σας, εσείς ελισμονήσατε τον Κύριο. Και ο Θεός υποχρεώθηκε να σας παραδώσει στα χέρια του Σισάρα, των εχθρών σας, των Φιλιστέων, των Μωαβιτόν, πολέμησαν εναντίον σας και κρατεώθησαν εις βάρος σας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος λησμονεί το Θεό, ξεχνάει το Θεό, τότε βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία σε σχέση με το περιβάλλον του. Ενώ αντιθέτως όταν θυμάται το Θεό βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Είναι βοηθός του βοήθεια ετοιμοτάτη. Εσείς λοιπόν λησμονήσατε τον Κύριο και ο Κύριος σας παρέδωσε σε ισχυρούς εχθρούς οι οποίοι ισχυροποιήθησαν εξαιτίας της απιστίας σας και όταν βρεθήκατε σε δύσκολη θέση μετανοήσατε, επιστρέψατε και κράξατε πάλι στο Θεό και ο Θεός πάλι σας ευλόγησε λένε αδελφοί. Μα έπεσα, λέω να σηκωθεί. Μα, Μα ξαναέπεσα, έπεσα, να σηκωθεί. Μα όλο αυτό θα κάνουμε. Όλο αυτό θα κάνουμε. Μα αυτός λέει με αυτό ολοπέφτηκε, λέει μετανοώ, λέω δόξα στο Θεό, μπράβο του. Μπράβο του, πολύ καλά τα κάνει. Ξέρετε πόσε φορέ έπεσε ο Ισραήλ και πόσε φορέ μετενόησε. Δεν έχει σημασία αν πέφτουμε, που δεν είναι καλό, καθόλου καλό, είναι πόδινο, αλλά έχει σημασία αν η καρδιά μας είναι έτοιμη να μετανοήσει. Και ο Θεός αυτό μας λέει. Δεν άκουσα πουθενά μην αμαρτάνετε, ενώ άκουσα μετανοείτε. Επιστρέψατε στον Κύριο, έλθετε προς εμέ, και εγώ θα σας ευλογήσω. Ο νόμος ήταν μη κλέψεις, μη μοιχεύσεις. Η χάρη είναι να κάνεις στον πλησίον σου ότι θα ήθελες να σου κάνουνε και εν αυτό εκπληρούται όλος ο νόμος τόσο εύκολα. Όλο αυτό το βιβλίο που είναι 200 σελίδε, είναι 800 σελίδε, είναι 850 σελίδε, εκπληρούνται σε μία εντολή του κυρίου. Μην κάνει αυτό που δεν θε να σου κάνουν. Είδατε αδερφή τι απλοποιεί ο κύριο τη ζωή μα. Και βεβαίω εκπλήρωση του νόμου είναι το αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα αλλά αυτά όλα γίνονται κατά χάρη ο λαό Ισραήλ έκανε αυτά τα πράγματα. Αμάρταν, μετανοούσε. Ξαναέπεφτε, ξαναμετανοούσε. Και ο Θεό ήταν δίπλα του. Αμάρτανε, χανόταν η δύναμή του. Επέστρεφε, του ξανά δύναμη. Αυτό είναι βέβαια πολύ μεγάλη παρηγοριά για μα, αλλά να ξέρουμε ότι η αμαρτία πονάει. Πονάει η αμαρτία. Έχει συνέπειες δύσκολες. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός. Δεν λέει μην αμαρτήσετε, λέει προσέχετε. Αγρυπνείτε. Προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί άμα εισέλθετε σε πειρασμό θα ταλαιπωρηθείτε. Για να το καταλάβω πόσο επώδυνη και τι είναι η αμαρτία, ο Θεός μου είχε φανερώσει τότε ότι έχεις ένα μαχαίρι και κόβεις το χέρι σου. Και το κόβεις βαθιά κόβοντας το ψωμί. Τι θα κάνεις τώρα. Θα πας στον γιατρό να σου το ράψει Πονάει Υπάρχει πιθανότητα να το ξανακόψεις Βέβαια, αλλά θα είσαι πιο προσεκτικός τώρα Γιατί θα θυμάσαι τον πόνο Η αμαρτία πονάει Και δεν το καταλαβαίνουμε Εάν δεν πονέσουμε Γι' αυτό ο Θεός ξεσήκωσε το Σισάρα Ξεσήκωσε τους Φιλιστέους Και ξεσηκώνει τα προβλήματα Για να καταλάβουμε ότι η αμαρτία πονάει και εν τέλει ο μισθό τη αμαρτία είναι θάνατο. Δεν θέλει ο Θεό το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να μετανοήσει, να επιστρέψει και να τον σώσει. Πιανού αμαρτωλού, όλων των αμαρτωλών. Πόσο πολύ αμαρτωλών, πλήρω. Και μάλιστα λέει όπου επερίσευσε η αμαρτία εκεί υπέρ επερίσευσε η χάρη του Θεού. Και ο Θεός έστειλε στις πτώσεις σας κριτές. Έστειλε τον Ιωροβοάμ, έστειλε τον Ιεφθάε και έστειλε και μένα, λέει ο Σαμουήλ. Αλλά φτάσατε σε ένα κρίσιμο σημείο όταν είδατε τον Νάα, τον βασιλέα των Ιώναμών να έρχεται εναντίον σας. Και είπατε κάνε μας βασιλιά για να σωθούμε. Εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι ο λαός Ισραήλ δεν είπε αυτό. Αλλά ο Θεός αυτό αποκάλυψε στον Σαμουήλ και δεν το αρνήθηκαν. Ξαναλέω. Ο λαό Ισραήλ είδε του γιου, λέει η γραφή του Σαμουήλ, δεν περπατούσαν καλά και είπαν: Αφού δεν περπατάνε καλά, οι γιου σου θέλουμε βασιλιά. Αλλά ο Σαμουήλ ήξερε ότι άλλα λένε και άλλα έχουν στην καρδιά του. Δεν το είπανε επειδή δεν ήθελαν την αμαρτία των γιών του Σαμουήλ, το είπαν από φόβο για τον Άας, τον βασιλιά των αμονητών. Βλέπετε πώς οδηγήθηκαν να κάνουν αυτό το μεγάλο κακό από το φόβο των ανθρώπινο το μεγάλο κακό να ζητήσουν βασιλιά και ο Σαμουήλ το κατάλαβε δεν τους αρνήθηκε όταν του το έπανε αλλά τους το λέει τώρα για να ξέρουμε κι εμείς ότι ό,τι και να λέμε ό,τι και να κάνουμε ο Θεός ξέρει την αλήθεια της καρδιάς μας και να σας πω και κάτι άλλο και ο Θεός θα φανερώνει όλα. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον Μην νομίζεις ότι αν κρυφτείς δεν θα γίνεις φανερός. Θα σε φανερώσει ο Θεός. Ο μόνος τρόπος για να μην σε φανερώσει ο Θεός είναι να πας να εξομολογηθείς τον Χριστό, να σου καθαρίσει την αμαρτία και να την στα βάθη των θαλασσών. Τότε δεν θα το μάθει κανείς. Εάν όμως μένει η αμαρτία, επειδή μας αγαπάει ο Θεός, θα τη βγάλει στο φως. Θα μας φέρει σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, τώρα είναι και ο Ρωσεφ Δεν θέλω να με φέρει σε δύσκολη θέση ο Θεός. Με έχει φέρει και το έχω καταλάβει. Δεν θέλω να, μας, να με φέρνει, δεν θέλω να μας φέρει σε δύσκολη θέση ο Θεός. Θέλω να πηγαίνω και να με ελευθερώνει ο Θεός από τις δυσκολίες, από τη δύσκολη θέση που θα βρεθώ έτσι κι αλλιώς από μόνος μου. Τώρα λοιπόν συνεχίζει να ο βασιλιάς σας. Τώρα καινούργια πορεία, καινούργια πρόσοχη και καινούργιες εντολές και διαταγές. Εάν φοβήστε τώρα τον Κύριο, τον λατρεύετε, υπακούετε στη φωνή του, δεν αντιστέκεστε, δεν στασιάζετε εναντίον των προσταγών του Κυρίου, τότε και εσείς και ο βασιλιάς σας θα περπατείτε μαζί με τον Θεό, ο Θεός θα είναι μαζί σας και θα πάνε όλα καλά στη ζωή σας. Ξανά. Ο Θεός έχει φανερώσει σε μια κοπέλα αυτόν τον άντρα να παντρευτεί. Όμως η κοπέλα αυτή διαλέγει τον άντρα. Και τον παντρεύεται. Κακό. Έχασε την τελεία ευλογία. Αλλά όχι τα καταστραφή. Αφού διάλεξε αυτόν, επρόσεξε. Από εδώ και στο εξή. Να φοβάσαι τον Κύριο. Να λατρεύεις αυτόν. Να επακούς την φωνή αυτού και να μην αναντιούσε στο λόγο του. Και ο Θεός θα ευλογήσει και σένα και τον άντρα που πήρες, αν και δεν ήταν από το Θεό. Το ίδιο ισχύει και για την γυναίκα, σε ένα νεαρό. Το ίδιο ισχύει για το σπίτι μας. Αγόρασε αυτό το σπίτι, μα δεν το θέλει ο Θεός αυτό το σπίτι. Ξέρετε, μερικές φορές παίρνουμε σπίτια που είναι τεράστια και μετά δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Και καλά δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε Δεν μπορούμε να τα, τα σκουπίσουμε Ξέρετε, δεν μπορείς να πάρεις σπίτι Και δεν μπορείς να το σκουπίσεις Και αρχίζουμε και κλείνουμε δωμάτια Όχι, εμείς δεν το κάνουμε Λέω οι άνθρωποι Ε, το έκανα τώρα το λάθος Τώρα μετανόησε Και ζήτησε βοήθεια από το Θεό περπάτα στο θέλημα του Θεού Και ο Θεός θα σε βοηθήσει Μα έκανα λάθος Θα σε βοηθήσει την αγαθό είναι αγαθό. Στα λάθη μα δεν είναι τιμωρό. Αν το κάνει αυτό, σου κόψω το κεφάλι. Δεν κόβει κεφάλια. Θέλει μόνο να τον πλησιάζουμε σωστά. Να ομολογούμε τα λάθη μα. Έκανα λάθο, κύριε. Έκανε λάθο, θα σε ευλογήσω. Αν όμω πει δεν έκανα λάθο, τότε εδώ είναι αλαζονία. Θα μου πει πώ θα το καταλάβω από το Σισάρα θα αρχίσει να καταλαβαίνει τα λάθη σου. Θυμάστε ποιο είναι ο Σισάρα. Του Φιλιστέου, από του Μοαβίτε, από του Αμονίτε θα καταλαβαίνει. Θα βλέπει πώ θα ξεσηκώνεται εξουσιαστέ και δυνάστε και ενάντια. Έκανα λάθο. Ποιο είναι το λάθο μου. Εγώ πηγαίνω πάντοτε και λέω, κύριε, επειδή δεν καταλαβαίνω, είμαι τόσο χαζός, Ό,τι και λάθο να έχω κάνει όταν βλέπω κάποιον και ξεσηκώνεται εναντίον μου, ό,τι λάθο και να έχω κάνει, σου ζητώ να με συγχωρέσεις. Αν μάλιστα μου το φανερώσει και το καταλάβω, θα προσπαθήσω και να το διορθώσω, αν διορθώνεται. Θε πρέπει να τα έχουμε καλά με το Θεό, αδελφοί. Πρέπει να έχουμε καλέ σχέσει με το Θεό. Και αν έχουμε καλέ σχέσει με το Θεό, τότε έχουμε καλέ σχέσει με όλου. τότε και εσείς και ο βασιλιάς σας θα είσαστε ευλογημένοι. Αν όμως δεν υπακούτε στη φωνή του Θεού, αλλά αντιστέκεστε στο Λόγο του Θεού, τότε η χείρ του Κυρίου θα είναι εναντίον σας. Και τώρα φτάνει στο κρίσιμο σημείο πώς θα εμπνεύσει το φόβο του Θεού στο λαό Ισραήλ. Εδώ χρειάζεται τώρα απόδειξης Νεύματος και δυνάμεως. Ο πρόσφατος Παύλος λέει ήλθα όχι με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας με φόβο και τρόμο όχι με καμάρι και δύναμη και εξουσία αλλά ήρθα και με απόδειξη νεύματος και δυνάμεως και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμαρτυρεί ο Θεός στον πατέρα στην σχέση του με τη γυναίκα του. Να συμμαρτυρεί ο Θεός τη μητέρα στη σχέση της με τον άντρα και τα παιδιά. Πώς συμμαρτυρεί. Όταν ο Θεός συμφωνεί έμπρακτα με αυτό το οποίο κάνεις. Ένα παράδειγμα μικρό. Κάποια στιγμή όταν ο στα 15-16 χρονών ζόρικο παιδί. Θέλω μηχανάκι δεν ήθελα να του δώσω μηχανάκι. Προσπαθούσα να τον πείσω, δεν τον έπειθα. Λέω πήγαινε πάρε. Μάνα του όμω δεν ησύχασε. Πήγανε μαζί να δώσουν εξετάσει. Απ' έξω προσευχότανε, νίστευε. Κύριε, μην περάσει. Και ενώ ήταν αδύνατο να μην. Δύο φορέ τον κόψανε. Αλλά εκείνο που θυμάμαι πάρα πολύ σοβαρά ήταν μεγάλο, 18 χρονών, διάβαζε για το πανεπιστήμιο. Και Ξαφνικά παίρνει, ήταν τότε βιντεοκασέτες, τι θυμάστε, και λέει Θα πάω να δω ράμπο. Το ράμπο, το θυμάστε. Ντίνο, ράμπο, ράμπο μου λέει. Ράμπο είναι τέλο πάντων μια ταινία. Για όσου δεν ξέρετε, εγώ ξέρω. Ράμπο, ράμπο, ράμπο. Ντίνο, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Παίρνει λοιπόν τη βιντεοκασέτα, πάει στο δωμάτιο, πάει η μάνα του, δεν θα δει. Ε, ο Ντίνο μεγάλο παιδί πια. Τη πιάνει αγκαλιά τη βγάζει έξω, μπαίνει μέσα, δεν θύμωσε, γέλαγε, κλειδώνει την πόρτα. Έρχεται η Άννα, σε λίγο ακούμε ντουκου ντουκου, φοράει κάτι μπότες τέτοιες μέσα στο σπίτι. Ντουκου 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 ντουκου, κοιτάει η Άννα μου λέει έρχεται, ανοίγει την πόρτα, προσευχόσουνα λέει προσευχόμουν. χάλασε το, 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 το μηχάνημα πως το λέγανε αυτό το ήταν σε ένα λάπτο που το είχε βάλει το χάλασε ο Θεός αυτό έχει σημασία αδερφή εδώ τώρα ξέρει ο Ντίνος Κατάλαβε, εδώ είναι το χέρι του Θεού και ο Θεός επεμβαίνει η Άννα είναι τελευταία και χειρότερη ρωτήστε μενα αλλά δεν κοιτάει τους καλύτερους ο Θεός κοιτάει αυτούς που εξητούν. Δεν είναι μισθαποδότης τους άριστους, είναι μισθαποδότης τους εξητούντας. Και πρέπει να εξητούμε τη συμμαρτυρία του Θεού στις ενέργειές μας. Για να έλθει ο φόβος του Θεού σε αυτούς που έχουμε υπό την εξουσία μας. Αυτή είναι η αποστολή μας. Εάν δεν εμπνεύσω στα παιδιά μου το φόβο του Θεού, απέτυχα. Αν δεν μας εμπνεύσει ο Χριστός μέσα στην εκκλησία Το φόβο του Θεού αποτύχαμε Και εμπός μας τον εμπνέει Με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως Με ενέργειες Εδώ τους φωνάζει, του λέει βλέπετε τον καιρό Ιούλιος είναι Που θερίζουν τα στάρια Και σε εκείνη την, την, την γη που δεν βρέχει ποτέ δεν βρέχει ποτέ Που είναι σπάνιες οι βροχές Δεν είναι βόρεια Ευρώπη που βρέχει κάθε μέρα Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία Και οι βροχές δεν βλέπουν Είναι χάρις Θεού να βρέξει Πρωί μου και όψιμο βροχή Ιούλιο για ποιο λόγο Λέει τώρα θα δεηθώ στο Θεό Και ο Θεός θα κάνει και βροντές Και αστραπές και βροχή Γιατί πρέπει να καταλάβετε Το μέγα κακό που κάνετε Ώστε να φοβηθεί η ψυχή σας φοβονάγιον, φοβοθεού. Δεν είπαν τίποτα. Ο λαός Ισραήλ προσευχήθηκε και άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Όταν το είδαν τρομοκρατήθηκαν. Και πάς ο λαός εφοβήθη σφόδρα τον Κύριο και τον Σαμουήλ. Αυτό είναι. Αυτή είναι η εκπλήρωση της αποστολής του Σαμουήλ. Να φοβηθούν τον Κύριο και τον Σαμουήλ που είναι μαζί με τον Θεό. Να φοβόμαστε αδερφοί. Αλλά να εμπνέουμε, πολύ σημαντικότερο, να εμπνέουμε το φόβο του Θεού. Γι' αυτό να προσέχουμε τι λέμε. Για αυτά που λέμε τα ακούει ο Θεός να προσέχεις τι λες, μας λέει ο Θεός. Πρόσεχε. Γιατί αυτά που λες έχουν δύναμη, έχουν εξουσία, είσαι άνθρωπος του Θεού. Τρομοκρατημένοι με καλό φόβο Θεού, είπαν προσευχή σου, Σαμουήλ, υπέρ των δούλων του Θεού. Γιατί Τώρα καταλάβαμε, μέχρι τη την στιγμή ακούγανε. Τώρα ήρθε ο φόβο του Θεού. Πότε, στην απόδειξη πνεύματο και δυνάμεω. Πότε ήρθε ο φόβο του Θεού, όταν χάλασε το DVD player, το player, το πώ το λέγανε, το video player. Όταν ενεργεί ο Θεό, έρχεται ο φόβο του Θεού. Και αγαθά, αλλά και σκληρά. Αμαρτήσαμε, κάναμε μεγάλο κακό Γιατί σε όλα μας αμαρτίες προσθέσαμε και αυτό το μεγάλο κακό σου για μας Και όταν ο, ο Σαμουήλ είδε το φόβο του Θεού Τώρα μην φοβάστε καθόλου Τώρα τώρα μην φοβάστε Τώρα που ήρθε ο φόβος του Θεού μην φοβάστε Εάν έχεις φόβο Θεού μην φοβάσαι Να φοβάσαι όταν δεν έχεις φόβο Θεού τι σημαίνει αυτό. Όταν φοβάσαι ανθρώπους να, φο... να... να τρέμεις. Όταν φοβάσαι το Θεό να έχεις παρησία. Δεν. Δεν θέλουμε να φοβόμαστε κανέναν άνθρωπο. Θέλουμε να φοβόμαστε το Θεό. Αμύριο. Τους ανθρώπους τους αγαπάμε και θέλουμε να τους υπηρετήσουμε. Φοβόμαστε μην τους λυπήσουμε, μην τους στοδενοχωρήσουμε μη τους σκανδαλίσουμε, όχι τους ανθρώπους, φοβόμαστε το Θεό και δεν θέλουμε να τους σκανδαλίσουμε, να τους λυπήσουμε και να τους ταλαιπωρήσουμε. Θέλουμε να έχουμε την εύνοια του Θεού, γι' αυτό προσπαθούμε να τους κάνουμε χαρούμενους. Ό,τι καλό μπορούμε να κάνουμε, η Γραφή λέει, κάμετε καλό, αγαθοποιείτε π, συγγνώμη, πάντα στους ανθρώπους. Μάλιστα δε, του οικείους της πίστεως. Τώρα μη φοβήστε λέει ο Σαμουήλ Τώρα πράξατε εσείς αυτό το κακό Αλλά τα αλλάξαν τα πράγματα Τώρα ο Θεός είναι με το μέρος σας Όχι για, σα, για σας Είναι και του ονόματός του Χάρη Δεν είναι ο Θεός Καλός σε μένα επειδή εγώ είμαι καλός Είναι καλός σε μένα επειδή Αυτός είναι αγαθός Χάρη το του ονόματός του γιατί ευδόκησε ο Θεός σε αυτό το μικρό πίμνιο να χαρίσει τη βασιλεία των ρανών Γι' αυτό μη φοβήστε, μη φοβήστε, υπάρχει η ευδοκία του Θεού γιατί εσείς είσαστε πύμνιον του Κυρίου. Δηλαδή εσείς έχετε μένα όχι άνθρωπο, όχι άνθρωπο. Όπως ήταν η εποχή των Κρητών, κατά την ίδια λογική είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν έχει αρχηγούς η εκκλησία Δεν έχει γεμόνες Δεν έχει ανθρώπους να διατάζουν Να κατεξουσιάζουνε, Να απαιτούν Ανθρώπους να υπηρετούν Ανθρώπους να προσφέρουν Ανθρώπους να προσεύχονται Αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού Μη φοβάστε τώρα Που ήρθε ο φόβος του Θεού μη φοβάστε Μόνο προσέξτε μην παραδρομήσετε από πίστον του Κυρίου και αν παραδρομήσετε, αν το λησμονήσετε, τότε θα πάτε πίσω από μάταια πράγματα τα οποία δεν θα μπορούν να σας ωφελήσουν ούτε να σας ελευθερώσουν. Όσο για μένα, λέει ο Σαμουήλ, εγώ θα ακολουθήσω το δρόμο μου. Δεν είμαι τώρα κριτής, δεν είμαι τώρα εγώ που κρίνω το λαό Ισραήλ, είμαι εγώ που κρίνομαι από τον κεχρισμένο του Κυρίου ανάμεσα στο λαό Ισραήλ. Δεν είμαι σε εξουσία, είμαι υπό την εξουσία του κεχρισμένου. Όμως δεν θα πάψω ποτέ να προσεύχομαι για σας και να σας διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείτε. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτή είναι η αποστολή μου και έτσι θα πεθάνω. Εσείς όμως να φοβήσετε το Κύριο. Να λατρεύετε Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία με όλη σας την καρδιά και θα απολαμβάνετε και την εύνοια και την ευλογία και τη χάρη και τη δόξα του Θεού. Αμήν. Δόξα να έχεις βασιλιά μου. Να ψάλουμε